η χαζομάρα του Χότζα. Ο Χότζας είχε τη συνήθεια να πηγαίνει έξω από την αγορά και κάνοντας το χαζό του πρόσφεραν νομίσματα οι περαστικοί. Πρόσεξαν όμως ότι κάθε φορά που του πρόσφεραν να διαλέξει μεταξύ χρυσού νομίσματος και χάλκινου, διάλεγε από ευγένεια το δεύτερο. Οι περαστικοί, βλέποντάς τον ότι δεν ήταν άπριστος, συνέχιζαν να του προσφέρουν νομίσματα για να δουν εάν τελικά θα διάλεγε το χρυσό. Ο Χότζας όμως συνέχιζε με την ίδια τακτική. Στις πολλές φορές κάποιοι φίλοι του δεν άντεξαν και το ρώτησαν γιατί το κάνει αυτό, αφού με το χρυσό θα είχε στη στιγμή αρκετά λεφτά. «Χότζα μου, μην είσαι αφελής. Πάρε το χρυσό που αξίζει 10 φορές πιο πολλά από το χάλκινο». «Βάει, βάει, φίλοι μου, που κάνετε ότι τα γνωρίζετε όλα. Αν έπαιρνα εξ αρχής το χρυσό, τότε οι άνθρωποι θα έλεγα ότι αρκετά πήρα και θα σταματούσαν να μου δίνει. Ενώ έτσι θα συνεχίσω να ανοίγω το χέρι μου και όλοι, νομίζοντας ότι είμαι αφελής, θα με τσεκάρουν και θα παίρνω συνεχώς χάλκινο».